Απέναντι στις κυβερνήσεις, τους μεγαλεεργοδότες και τους ανθρώπους τους μέσα στο εργατικό κίνημα που πασχίζουν να υπονομεύσουν, να διαστρεβλώσουν το περιεχόμενό της. Αυτοί θέλουν την Πρωτομαγιά μια επετειακή γιορτή μνημόσυνο. Εμείς τι θέλουμε, να καθοδηγεί τον αγώνα μας στις σύγχρονες συνθήκες. Εργατικών δικαιωμάτων που έρχεται μια αδίστακτη κυβέρνηση να τα καταργήσει με ένα νομοσχέδιο έκτρωμα. Ένα νομοσχέδιο που καταργεί στην ουσία το οκτάωρο. Ένα νομοσχέδιο που καταργεί το κράτος δικαίου, που δίνει δύναμη στους εργοδότες ακόμα και τη δικαίωση του εργαζόμενου να τη μετατρέπουν σε απόλυση, που δίνει δύναμη να γεννιούνται λαβρεντιάδιδες. Είναι χρέος μας όλων να σταθούμε αντάξιοι στον αγώνα που δώσαν κάποιοι άλλοι πριν από εμάς για εμάς. Αυτά υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας. Κύριε Χατζηδάκη, πριν να εφαρμόσετε το δεκάωρο, θα έπρεπε να ανατρέξετε στο παρελθόν αυτά τα οποία κάνατε, όχι εσείς προσωπικά, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν την τελευταία δεκαετία. Τι φέρατε σε αυτόν τον τόπο? Κόψατε μισθούς, συντάξεις, μειώσατε το κατώτατο, μειώσατε τα δώρα τα οποία πέραν συνταξιούχοι και δημόσιο, κόψατε το ΕΚΑΣ, αυξήσατε την ανεργία. Σήμερα η ανεργία είναι πάνω από 20%. Σήμερα το δημόσιο, 50 ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα, 400 σωματεία σε όλη την Ελλάδα απεργούνε και εκφράζουν την αντίθεσή τους με το νομοσχέδιο που έρχεται. Η πανελλαδική αυτή πανεργατική απεργία που έχουν κηρύξει οι εκατοντάδες οργανώσεις σε όλη την χώρα είναι συνέχεια από τις προηγούμενες πρωτομαγιές. Και στις δύο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες υπάρχουν και οξύνονται τα προβλήματα σχετικά με την ασφαλή λειτουργία τους τώρα και στο μέλλον. Αυτά συμβαίνουν όταν πατάς στην ανεργία το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, όταν όλα τα μέτρα τα θεωρείς κόστος. Ο λαός της Καβάλας ενώνει τη φωνή του με τους αγωνιζόμενους βιομηχανικούς εργάτες και προειδοποιεί κυβέρνηση και τοπικούς άρχοντες. Η Καβάλα δεν θα γίνει Λίβανος. Το ίδιο γίνεται και στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ, με δουλειά τις Κυριακές, ωράριο λάστιχα.